Πράγματι εκδόθηκε η πρώτη απόφαση από το Ειρηνοδικείο Κορίνθου σχετικώς με τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Είναι η 492, υπαριθμόν 492 του 2011 απόφαση, η οποία είναι αληθές ότι μείωσε γενναία την οφειλή του ετούντος σε ποσά δηλαδή τα οποία μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικώς. Το θέμα είναι ότι ακόμα και σήμερα, παρότι φαίνεται ότι θα υπάρχει μια βοήθεια προς τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ακόμα και σήμερα που απαγορεύονται οι πληστηριασμοί, και θέλουμε και αυτό αν ισχύει ότι απαγορεύονται οι πληστηριασμοί μέχρι και το 2000. Πράγματι είναι αληθές ότι πρόσφατη απόφαση απαγορεύθηκε η διενέργεια πληστηριασμών σχετικώς με τις τράπεζες, έτσι πάντα, για ολόκληρο το επόμενο έτος. Θέλουμε λοιπόν. Οι τράπεζες όμως συνεχίζουν να παίρνουν τηλέφωνο, να ενοχλούν τα σπίτια, να δεν βλέπουμε να αλλάζει κάτι στη συμπεριφορά τους. Γιατί βάλει μια και ένα κύκλο πριν λίγο καιρό. Κάποια κύκλο και θα βγάλει εσείς και μια ανακοίνωση ότι οι τράπεζες δεν πρέπει να ενοχλούσουν τον κόσμο. Είναι παράνομο. Όχι, ανακοίνωση είχαμε απευθυνθεί στους συναδέλφους μέσω της Γενικής μας Συνελεύσεως ότι εφόσον υπάρχουν περιστατικά από τράπεζες που δημιουργούν δηλαδή προσκόμματα αδικαιολόγητα και παράνομα στην εφαρμογή του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα να καταγγέλλονται έτσι ώστε να λαμβάνει τα μέτρα που πρέπει ο δικηγορικός σύλλογος, όπως παραδείγματος χάρη το να ζητάνε πλήρη εξούσιο οι τράπεζες από τον δικηγόρο ο οποίος εμφανίζεται για να αιτηθεί τη μείωση, την ρύθμιση της οφειλής, είναι παράνομο. Αυτές οι πρακτικές δηλαδή, όπως και άλλες πρακτικές, όπως να ζητείτε επίδοση του δικογράφου στις συνεργαζόμενες εταιρείες με τις τράπεζες, δηλαδή στις πρακτικές εταιρείες που υπάρχουν κτλ. Και αυτό είναι παράνομο. Αυτά είχαμε ζητήσει να καταγγείλονται έτσι ώστε να λαμβάνονται τα μέτρα του Δικηγορικού Σύλλογου. Τώρα, όσον αφορά τους πληστηριασμούς, τι γίνεται, μέχρι πότε ισχύει το μέτρο της άρσης των πληστηριασμών? Αναστολή των πληστηριασμών αποφασίστηκε για ολόκληρο το επόμενο έτος. Δηλαδή οι τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα δεν μπορούν να επισπεύδουν πληστηριασμούς εις βάρος των οφειλετών τους για ολόκληρο το επόμενο έτος. Είναι η συνέχεια των προηγούμενων αποφάσεων που ελαμβάνονται και όριζαν ότι για ένα εξάμηνο ήταν οι προηγούμενες αποφάσεις ότι δεν θα επιτρέπεται να γίνεται διενέργεια πληστηριασμών σε βάρος των οφειλετών. Ανεξαρτήτως ποσό. Είναι μέχρι το ποσό των 200.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Σε ιδιώτες όχι. Τι εννοείται σε ιδιώτες? Όχι. Ιδιώτες, ως προς τους ιδιώτες δεν ισχύει. Ισχύει μόνο για τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι ιδιώτες δηλαδή επιτρέπεται να επισπεύουν πληστηριασμούς για αυτά τα ιδιωτικά χρέη σε βάρος των οφειλετών τους. Είναι πολλοί δικηγόροι που έχουν κάνει στο όνομά μας που έχουν κάνει ασφαλιστικά μέτρα για τις υπερχρεωμένες οικογένειες. Αυτά που είχαμε κάνει, όπως κέρδισε. Εννοείται τις αιτήσεις δηλαδή που γίνονται στα δικαστήρια για τη ρύθμιση οφειλών με βάση το νόμο για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Ασφαλώς είναι πολλές οι αιτήσεις και συνέχεια γίνονται και νέες αιτήσεις και αυτό είναι μια απόδειξη του ότι ο πολίτης εμπιστεύεται τις διατάξεις του νόμου αυτού και προσφεύγει, καταφεύγει στο δικαστήριο προκειμένου να επιτύχει την ρύθμιση των χρεών. Επαναλαμβάνω εδώ, το έχω πει πολλές φορές, ότι μόνον οι οφειλέτες που πραγματικά δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το χρέος τους και το αποδεικνύουν αυτό, έτσι, μόνον αυτοί που μπορούν να το αποδείξουν δηλαδή με τα κατάλληλα έγγραφα, τα οποία πρέπει να προσκομίσουν, μόνο αυτοί πρέπει να απευθύνονται στις τράπεζες και ακολούθησαν οι νοδίκοι και όχι οποιοσδήποτε πολίτης, ο οποίος ενδεχομένως δεν μπορεί να αποδείξει ότι πραγματικά δεν έχει τα εισοδήματα για να εξυπηρετήσει το χρέος και βέβαια τα περιουσιακά στοιχεία και από την άλλη μεριά έχει ένα δυσβάστακτο χρέος το οποίο δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με τα έσοδα που έχει. Τα χρέη ανεβάζουν βέβαια και τα τέλη που μπαίνουν συνεχώς καινούργια στα νοικοκυριά. Ένα από αυτό ήταν και μέσω της ΔΕΗ. Για τα σπίτια, έχουμε κάποια θετική εξέλιξη? Ως προς το ζήτημα αυτό, να ενημερώσω καταρχήν ότι έχουν συζητηθεί οι αιτήσεις ακυρώσεως
οι οποίες εισήχθησαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Βέβαια, αναμένεται έκθεση αποφάσεων, η απόφαση δεν εκδίδεται αυθημερών. Μετά από ένα χρονικό διάστημα κάποιων μηνών, εκδίδονται πάντα αυτές οι αποφάσεις. Αφετέρου δε, πέραν των αποφάσεων οι οποίες είχαν εκδοθεί από το Ειρηνοδικείο της Καλαμάτας κυρίως, για την ακρίβεια ήταν οι προσωρινές διαταγές, προσωρινές αποφάσεις δηλαδή, οι οποίες απαγόρευαν τη διακοπή της ηλεκτροδότησης στα σπίτια αυτά, στα οποία ενδεχομένως οι ιδιοκτήτες δεν επλήρωσαν το τέλος ακινήτων για τους δικούς τους λόγους. Έχουμε, πέραν αυτών των αποφάσεων, έχουμε ήδη και μία νέα απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, του Δικαστηρίου των Αθηνών, που εκδόθηκε στις 7 Δεκεμβρίου, κατόπιν αιτήματος πολίτη, η οποία απαγορεύει τη διακοπή της ηλεκτροδότησης στα ακίνητα, επειδή δεν πληρώθηκε το τέλος ακινήτων, και τούτο διότι ελέγχει την συνταγματικότητα της διάταξης αυτής, με την οποία δίνεται το δικαίωμα στη ΔΕΗ, εφόσον πληρώθηκε το τέλος, να διακόπτει την ηλεκτροδότηση. Δηλαδή, κρίνεται το κύριο ζήτημα, που είναι το αν αυτή η διάταξη είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα ή όχι. Το αν μπορεί ένας ιδιωτικός φορέας, όπως είναι η ΔΕΗ, η οποία έχει μια ιδιωτική σχέση, για την ανώνυμη εταιρεία, όπως γνωρίζετε, έχει μια ιδιωτική σχέση με τον πελάτη, με τον πολίτη και πελάτη της, αν μπορεί να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες οι οποίες ενέχουν δημόσια εξουσία. Αυτά κρίνει ο δικαστής που εξέδωσε αυτή την προσωρινή ανταγή και λέει ότι ελέγχεται ως προσταγματικότητα αυτή η διάταξη, να μπορεί λοιπόν αυτός ο ιδιωτικός φορέας να προβαίνει σε αυτές τις πράξεις, οι οποίες μπορούν να γίνουν μόνο από δημόσιο όργανο, και έτσι απαγορεύει τη διακοπή της ηλεκτροδότησης για λόγους συνταγματικότητος. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, είναι βέβαια, ξαναλέω, προσωρινή διαταγή και όχι οριστική απόφαση, αλλά είναι ένα μεγάλο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε την άποψη ότι είναι, θα αποτελέσει και οδηγό και για άλλες αποφάσεις. Οδηγό και για άλλες αποφάσεις. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Ότι μας είχατε πει στο παρελθόν ότι οι αποφάσεις πρωτοδικείων ή ειρηνοδικείων ότι δεν αποτελούν ενδεδικασμένο και πάνω σε αυτό μπορεί να στηρίξει κάποιο. Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αποτελεί και θέσπατο και μετά μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε. Βεβαίως, αν εκδοθεί απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τέτοια, η οποία θα λέει ότι δεν είναι συνταγματική η διακοπή της ηλεκτροδότησης, μετά θα πρέπει να τύχει γενικής εφαρμογής. Αυτή η απόφαση βέβαια θα πρέπει να προσφεύγει στο δικαστήριο πολίτης, στο οποίο θίγονται δικαιώματα, αλλά πιστεύουμε ότι εάν πράγματι το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαιώσει εμάς που έχουμε καταφύγει με τις ακυρώσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι δεν θα τολμήσουν στη συνέχεια να προβαίνουν σε αυτές τις διακοπές της ηλεκτροδότησης κτλ. Και να φεύγει, να καταφεύγει ο πολίτης στο δικαστήριο για να βρει το δίκαιο του. Πιστεύουμε ότι πλέον θα γίνει κάτι δηλαδή και θα αλλάξει αυτή η ρύθμιση. Σε περίπτωση που κάποιο του διακοπεί το ρεύμα και πάθει ζημιά από αυτό, ενώ δέχεται να πληρώσει κανονικά τη ΔΕΗ του, δεν δέχεται να πληρώσει το τέλος. Καλύπτεται μετά, μπορεί να προχωρήσει και σε μηνύσεις και να ζητήσει και αποζημιώσεις υπό τις, μάλιστα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί πράγματι να απαιτήσει αποζημίωση, και η προϋπόθεση είναι ασφαλώς να κριθεί ότι αυτή η ενέργεια της διακοπής της ηλεκτροδότησης είναι παράνομη.